Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Εκεί βραδιά ακούμε το δεύτερο μέρος του έργου του Γκριγκόρη Γκόριν «Τα φαινόμενα». Guten Morgen. Guten Morgen, mein lieben Freund Prokhorov. Wie schlafen Sie? Was mache in der Nacht? Σου στριψέ, Χριστιανέ μου. Όχι, δα, γερμανικά σου μιλάω, ρε Μίσα. Και πώς ήρθε? Έτσι, για εξάσκηση. Εσύ ποια γλώσσα μάθαινες στο σχολείο? Εγώ... Αγγλικά. Παρντών, τότε μιλάμε αγγλικά. Good morning, my friend. How do you sleep tonight? Δεν μου λες, ρε Κλιάκιν, σε όλες τις γλώσσες τα καταφέρνεις. Ε, όχι, δα, μόνο σε αυτές που μεταδίδει το τρίτο πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό. Δεν το παρακολουθείς? Μπα. Κακός. Είναι σπουδαίο διδακτικό. Έχει διαλέξεις, φιλμ για κοφάλαλους. Μεταδίδει δικά μας φιλμ, αλλά σε ξένες γλώσσες. Λοιπόν, Μίσα, σου κάνουν άλλη εντύπωση. Πρόσφατα είδα μία ταινία που όταν μίλαγαν τη γλώσσα μας ήταν σκέτη μπούρδα. Και όταν το γύριζα στα ξένα ήταν το κάτι άλλο. Κόφτο, ρε Σεργέη, κόφτο. Το κεφάλι μου πάει να σπάσει. Και γιατί δεν παίρνεις κανένα χαπάκι? Πήρα. Πάρε κι άλλο, κι άλλο. Πώς κοιμήθηκες? Α, ναι, αυτό σε ρώταγα στα αγγλικά. Πώς κοιμήθηκες? How do you sleep tonight? Πώς κοιμήθηκες? Καθόλου. No. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Ποιος διάολος χθες μου το κουβάλεις εδώ το κερατά? Εγώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ μαζί του πριν από την εξέταση. Για μετά του τη φύλαγα. Μα του την έφερες ωραία χτες, ε. Μπράβο. Ξέρεις, όταν ευρίασε ο Αντών, σήκωσε το όπλο και ήθελε να ξεγλιστρήσει. Οπότε εσύ, μπαφ, του καπελώνεις την ντουλάπα. Πετάχτηκε ο φουκαράς στο ταβάνι και εσύ, πλάτς, ακόμα μια με την καρέκλα. Μπράβο, Μίσα, μπράβο, ε. Για δες, αμόλυσε το όπλο του και έγινε λαγός. Να, πάρτο. Κόφτω επιτέλους, ρε Κλιάκιν. Έτσι που έγινα εγώ τώρα, δεν μπορώ να πάω σε καμιά εξέταση. Τι είπες? Δεν μπορώ, λέω, να πάω σε καμιά εξέταση. Πού να πάω, ρε παιδί μου, πού να πάω? Ίσα που στέκομαι στα πόδια μου. Με τέτοια χάλια πώς να παρουσιαστώ στην επιτροπή? Ρε ζήλη θα γίνω. Έσπασα, καταλάβες, έσπασα. Για να έρθω στη φόρμα μου θα χρειαστεί μια εβδομάδα να μετέζα. Αχ, Αντών, αχ, Αντών. Και εδώ την έκανες τη βρωμιά σου, κερατά. Να μου χαλάσεις τέτοια δουλειά. Παραζορίστηκα εξαιτίας του, κατάλαβες. Παραζορίστηκα. Αφού μετακίνησα ολόκληρη ντουλάπα, σημαίνει πως ξόδεψα όλες μου τις δυνάμεις. Ποτέ άλλοτε δεν μπορούσα να μετακινήσω ντουλάπα, κατάλαβες. Εδώ που τα λέμε, Μίσα, έβαλα κι εγώ λίγο χέρι. Τι? Όχι, δηλαδή, βασικά βέβαια εσύ. Μα όταν μου διηγήθηκες για τη μητέρα σου, ξέρεις, μάναψαν τα λαμπάκια. Και σαν είδα τον Αντών με το όπλο προτεταμένο να βγαίνει,
Τότε κι εγώ από πίσω του ζούληξα με την ντουλάπα. Και μετά του ρίξα και την καρέκλα. Βέβαια, βασικά εσύ τα κατάφερες. Εσύ. Ώστε έτσι, Δηλαδή, μάτια ξεθεώθηκα, Για φαντάζομαι. Έχει λοιπόν δίκιο η Ελένα Πετρόβνα όταν λέει ότι το πιο φοβερό είναι όταν ένα καλό κεφάλι πέσει σε βλάκα. Πώς να την κοιτάξω τώρα στα μάτια, πώς να την κοιτάξω. Με παρακάλεσε, με δάκρυα. Με παρακάλεσε να κρατηθώ μια βραδιά. Και εγώ δεν μπορούσα που να πάρω διάολο, δεν μπορούσα. Να κοροϊδέψω μια τέτοια γυναίκα. Πού να πάω. Φτάνει. Φτάνει. Πρέπει να φύγω αμέσως. Πρέπει να φύγω αμέσως. Περίμενε, τι κάνεις έτσι σαν μπαλαδός, Τι άλλο βρε να περιμένουμε, τι άλλο να περιμένουμε. Άντε πάμε. Τι εννοείς πάνω, κι εγώ. Να μου τι νομίζεις κι εσύ. Άντε, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Μα τι λες ρε Μίσα, πρέπει να πάω στο κατάστημα να αλλάξω το φουστάνι. Ρε στο δρόμο μας είναι, θα μπούμε και θα τα αλλάξουμε. Άντε ετοιμάσου γρήγορα, σου λέω γρήγορα. Μη με βιάζεις δε, έχω πολλά μπαγάζια και πρέπει να τα βολέψω. Ας το διάολο θεότρελε. Λοιπόν αγαπητοί μου συγκάτοικοι, χωρίζουμε έτσι. Ναι, και εμείς φεύγουμε σύντροφε Ιβανόφ. Μπα, και τι θα γίνει με το συνέδριο των ψυχαναλυτών ή πώς αλλιώς το λέτε. Αναβάλλεται. Δηλαδή όπως λένε, δόξα τω Θεώ, ωραία πήγαμε. Τι ωραία βρε. Μια απάτη λιγότερη. Εγώ λοιπόν έχω την εξής θεωρία. Κάθε απάτη που δεν πραγματοποιείται είναι ήδη μεγάλο κέρδος για τη χώρα. Για μερικές διαπάτες που ματαιώθηκαν θα δίνα πριν σε αυτούς που βοήθησαν να ματαιωθούν. Μα το Θεό. Έχετε ενδιαφέρουσες ιδέες. Οι ιδέες, πουλάκι μου, είναι πάντα ενδιαφέρουσες, αρκεί να είναι ιδέες. Δηλαδή προϊόν του μυαλού και όχι άλλου μέλους του σώματος. Αυτά λοιπόν. Θα φύγουμε μαζί τώρα ή θα χωρίσουμε. Έχω καλέσει ταξί. Μαζί. Μόνο τα πράγματά μου να μαζέψω. Καλημέρα, σύντροφοι. Καλημέρα. Guten Morgen, σύντροφε Λάριτσεφ. Α, εσείς θα πρέπει να είστε ο σύντροφος Ιβανόφ. Να συστηθούμε τότε. Είμαι ο Λάριτσεφ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ομοίως. Είστε έτοιμος, Πλιάγκιν. Έτοιμος. Φύγαμε. Σύντροφοι, συγχωρείτε που πάτε. Στα σπίτια μας. Τι? Μα εσείς δεν μας το ζητήσατε. Φύγετε, αγαπητοί μου, φύγετε και εγώ θα σας πληρώσω τα εισιτήριά σας. Να λοιπόν, φεύγουμε. Και έτσι μπορείτε πια να τρέχετε ελεύθερα. Τι να τρέχω? Τα 100 σας μέτρα σε 11 δευτερόλεπτα. Αν μου κάνετε πλάκα, συγγνώμη, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Σύντροφε Λάριτσεφ, σας παρακαλώ, όχι νεύρα. Και αν πάλι σας ξαναπιάσει η κρίση και το σκάσετε από το παράθυρο, να μας προειδοποιήσετε. Γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι με νεύρα και μπορεί να σας παρεξηγήσουμε. Σύντροφοι! Πώς είναι δυνατόν? Μα τι ανευθυνότητα είναι αυτή? Οι άνθρωποι σας περιμένουν. Στις 12 ακριβώς περνάτε από επιτροπή. Και εσείς γιατί ανησυχείτε? Δεν μας αποκαλέσατε απατεώνες? Εντάξει, εντάξει, θα σας το πω. Αρρώστησε η Ελένα Πετρόβνα. Τι έπαθε? Τώρα γενικά μπορώ να πω τίποτα το φοβερό. Όμως πέρασε μια καρδιακή κρίση. Τα γνωστά δηλαδή. Λίγο τσακωθήκαμε, εκνευριστήκαμε. Δηλαδή δεν φταίει αυτό. Τέλος πάντων την έπιασε κρίση. Ο γιατρός της συνέστησε να καθίσει ξάπλα. Γιατί το καρδιογράφημα δεν ήταν και τόσο. Καταλαβαίνετε αυτά. Βέβαια συνέχεια εσάς σκέπτεται. Γι' αυτό της υποσχέθηκα να σας συνοδέψω εγώ στην επιτροπή. Της έδωσα το λόγο μου. Της το εγγυήθηκα. Άλλωστε σας περιμένουν στο περιοδικό. Και το Αλέκρι Καλάιτς. Μα πραγματικά δεν μπορούμε να πάμε. Είναι αδύνατον. Γιατί είναι αδύνατον? Χθες δηλαδή μπορούσατε και σήμερα δεν μπορείτε. Ακριβώς. Σήμερα δεν μπορούμε. Με δουλεύετε? Μα δεν σας δουλεύουμε καθόλου. Να, εγώ λόγου χάριν έπαθα υπερκόπωση και δεν έχω δυνάμεις. Να, ορίστε. Με δυσκολία σηκώνω το βαλιτσάκι μου. Ο Κλιάγκιν δε είναι αναγνωρισμένος απατεώνας, Σεργέι Αντρέιτς. Επιβεβαιώστε τα λόγια μου, παρακαλώ. Μάλιστα. Είμαι απατεώνας. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θυμώσατε. Όμως γιατί τόσο δούλεμα, γιατί? Λόγω τιμής είμαι απατεώνας. Να, ορίστε το τρυπάνι. Με αυτό ανοίγω τρυπούλες στο πι και φι. Α, τρυπούλες. Ενδιαφέρον. Για να δούμε τι άλλο θα σκαρφιστείτε. Στη γλώσσα μας σας μιλάω, Χριστιανέ μου. Δεν βλέπω, σας λέω, μέσα από τους στίχους. Είμαι στραβούλιακας. Έχω μοιοπία 3 βαθμούς. Και σας ακόμα δεν σας βλέπω καθαρά. Θαμπά σας βλέπω. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, και εσείς, σύντροφε Ιβανόφ, αν κρίνουμε από αυτή την κωμωδία, από αυτή τη συνωμοσία σας, φαίνεται πως δεν είστε ο πραγματικός Ιβανόφ, έτσι? Τυχαία βρεθήκατε εδώ μέσα. Και με την τηλεπάθεια δεν ασχοληθήκατε ποτέ. Και ούτε θέλετε να ασχοληθείτε, έτσι? Μιλήστε λοιπόν. Μα τι να πω, πάλι τα ίδια.
Ηλίθεια, ηλίθεια. Συντροφέ, σας παρακαλώ, ε. Στον εαυτό μου το λέω. Α, στον εαυτό σας, μου. Με γεια σας, με χαρά σας. Είμαι ένας ηλίθιος. Μα το φοβερό είναι πως ένας ηλίθιος δεν ησυχάζει αν δεν κάνει και τους άλλους το ίδιο. Είμαι ένα τίποτα, ενώ θα μπορούσα να είμαι ο πρώτος. Αχ, Λένα μου, αχ, Λένα μου, τι σου έκανα, αχ, ο άτιμος. Κι εσείς θέλετε να μου μοιάσετε? Ναι, ορίστε, καμαρώστε με. Ξέρετε τι ήμουν? Σχεδόν μια ιδιοφυΐα. Ήμουνα φαινόμενο ανώτερο από σας. Επικοινωνούσα με τον ήλιο. Καταλαβαίνετε, αντιδρούσα στον ήλιο. Και τα κρέμισα όλα. Τον ξεπούλησα τον ήλιο. Για πόσα? Θα σου έλεγα εγώ έτσι. Ήσυχα, ήσυχα λοιπόν. Δεν είναι σωστό. Προτείνω, φίλοι, να καθίσουμε. Όρθιοι δεν βγάζουμε άκρη. Και εσύ, σύντροφε Λάριτσεφ, ήρεμα και καθαρά πείτε μας, τι συνέβη? Πώς δηλαδή πουλήσατε τον ήλιο? Σε ποιον και γιατί? Μας ενδιαφέρει, νομίζω, όλους μας. Ιδιαίτερα όταν έξω περιμένει το ταξί και το ταξίμετρο τικ-τικ-τικ δουλεύει και πληρώνω εγώ. Λοιπόν, μιλήστε, αγαπητέ μου, μιλήστε. Αχ, κι εγώ ανακάλυψη της Λένας είμαι, όπως κι εσείς. Μάλιστα, δεν τρέπομαι να το πω. Με βρήκε σαν το σαλίγκαρο στα χόρτα. Ήμουνα τότε φοιτητής, τελειώνα το πανεπιστήμιο. Και αυτή μου υπέδειξε το θέμα της διπλωματικής μου μελέτης. Η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στα βιολογικά προτσές. Τώρα βέβαια αυτή τη θεωρία την ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Τότε όμως ήταν αμφισβητήσιμη. Απόδειχνα πως οι παλμικές δονήσεις του ήλιου και η εμφάνιση εκρήξεων και κυλίδων πάνω του επιδρούν έντονα στο ζωικό κόσμο. Παραδείγματος χάριν, εμφανίζονται επιδημίες, ανεπάρκειες των καρδιακών αγγείων και ένα σωρό άλλα. Το ζήτημα όμως δεν είναι εκεί. Η ιδιοφυΐα μου βρισκόταν αλλού, στο ότι εγώ, ο Αλέκ Λάριτσεφ, ήμουν εκγενετής ένας σπάνιος βιολογικός δείκτης. Με το σώμα μου, με κάθε κύτταρο του δέρματός μου, μπορούσα να διαισθανθώ την προσέγγιση ηλιακής έκρηξης. Πολύ πριν από κάθε αστεροσκοπείο, καταλαβαίνετε, η προαίσθηση άρχιζε με ένα εσωτερικό ρίγος, μια τρεμούλα. Αυτή την ικανότητα την έχει μόνο ένα είδος ψαριών στον Ινδικό ωκεανό. Τι να σου κάνει όμως το ψάρι? Ψάρι είναι και μιλιά δεν έχει, ενώ εγώ, ο Αλέκ Λάριτσεφ, μπορούσα να προβλέψω τις εκρήξεις. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα δεν αντιδρώ σχεδόν καθόλου στον ήλιο. Μα καθόλου. Μου έχει μείνει μόνο μια αλλεργική φαγούρα. Και δεν μπορώ πια να τον κοιτάξω κατάματα. Όχι γιατί μου πονούν τα μάτια μου, αλλά γιατί τον ντρέπομαι. Έτσι λοιπόν. Γι' αυτό μην ακολουθείτε το παράδειγμά μου. Συνεχίστε ως το τέλος, για να μην μετανιώσετε και ντρέπεστε μετά. Η Λένα έχει μεγάλες προσδοκίες από σας. Κι εγώ της το υποσχέθηκα. Κι αν δεν παρουσιαστείτε στην Επιτροπή, θα υποθέσει πως εξαιτίας μου έγινε αυτό. Πως εγώ σας έπεισα. Το έμαθε πως σας επισκέφτηκα χθες. Σας παρακαλώ, τι έχετε να χάσετε? Σας οικετεύω. Μα δεν καταλαβαίνετε. Όχι, 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 όχι. Σκεφτείτε το πρώτα και μετά αποφασίσετε. Μάλιστα. Ρε, τι πάθαμε? Δεν μου λέτε, θα κρατήσει πολύ το μαντίο των αδελφών? Εννοώ η εξέτασή σας, θα τραβήξει πολύ? Να, μια μισή ώρα το πολύ. Δηλαδή προλαβαίνω την απογευματινή πτήση? Εννοείται. Τότε πάμε. Μα τι πάθατε? Για πού το βάλατε, σύντροφε Ιβανόφ? Α, θα παρακαλέσω να με αποκαλείτε σωστά. Όχι σύντροφε Ιβανόφ, αλλά σύντροφε Μέντιουμ. Αφού δεν είστε Μέντιουμ. Κόφτετε έτσι? Δεν ζήτησα τη γνώμη σας. Μάλιστα. Είμαι μηχανικός, αγαπητέ μου. Μηχανικός. Αλλά ένας μηχανικός στο σημερινό στάδιο ανάπτυξης δεν μπορεί να μην είναι μέντιουμ. Είναι πολύ βασικό γι' αυτό να μαντεύει τι σκέφτεται ο διευθυντής, ο τμηματάρχης και η συνδικαλιστική επιτροπή. Γιατί όλοι αυτοί γύρω του σκέφτονται. Μα δουλεύει μόνο αυτός. Γι' αυτό πρέπει να μαντεύει τις σκέψεις. Για να προχωράει η δουλειά. Και δόξα τω Θεώ. 20 χρόνια που χτυπιέμαι, έχω μόνο επένους. Και εσείς μου λέτε τώρα για την επιτροπή. Χαρά στο πράγμα. Να ξέρετε πόσες τέτοιες επιτροπές έχω ξαναγήσει στο εργοστάσιο. Λοιπόν, Λάριτσεφ, τι πρέπει να κάνω? Συγκεκριμένα εσείς. Ποιος άλλος? Εγώ ευθύνομαι για τον τομέα μου. Θα πρέπει να μαντέψετε μερικά τεστ που θα εκπέμπει ο πομπός. Σιγά σιγά να βγάλω τον μπλοκ και το μολύβι. Έτσι λοιπόν, ακούω. Καταρχήν, τι είναι πομπός? Στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας άνθρωπος. Μάλιστα. Και τι άνθρωπος? Ένας οποιοσδήποτε συνηθισμένος άνθρωπος.
θα στέκεται μπροστά στην επιτροπή και με τη σκέψη του θα σας μεταδίδει τα τεστ. Εσείς θα βρίσκεστε σε ένα άλλο δωμάτιο και γραπτός θα απαντάτε το τι καταλάβατε. Εντάξει, εντάξει, μπήκα. Λοιπόν, τώρα σύντροφοι, δουλειά, εντάξει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προβίτσα. Μίσα, φύγε το κάθισμα. Φύγε, φύγε. Κλιάγκιν, θα είστε ο υποτιθέμενος πομπός μου. Πάλι ο Κλιάγκιν. Μόλις χρειαστείτε κάτι αμέσως στον Κλιάγκιν. Έλα, 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 χρειάζεται δουλειά. Άλλωστε το πρωί στο μπαρ εσείς δεν μου ζητήσατε να μαντέψω τις σκέψεις. Λοιπόν, θα σας τις μαντέψω. Βοηθήστε τον Λάριτσεφ. Εσείς Πρόχαροφ, απομακρυνθείτε λίγο. Απομακρυνθείτε. Εκεί, ναι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Στις θέσεις σας, σύντροφοι, στις θέσεις σας. Δεν έχουμε καιρό, αγαπητοί μου, δεν έχουμε καιρό. Ωραία. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι παίρνουμε αυτό το περιοδικό. Ανοίγουμε μια οποιαδήποτε σελίδα. Να, αυτή ας πούμε. Κοιτάξτε την σύντροφε Γκλιάγκιν. Εντάξει, την είδα. Αποτυπώστε την στη μνήμη σας. Την αποτύπωσα. Ωραία. Τώρα μεταβιβάστε την με τη σκέψη σας στο σύντροφο Ιβανόφ. Αμέσως. Τη μεταβίβασα. Τη πιάσετε, Ιβανόφ. Σταθείτε, σταθείτε. Μια στιγμή. Μου φαίνεται πως πρέπει να είναι κάποια γυναίκα ψαρομάλα. Ακριβώς! Μπράβο, Ιβανόφ! Εσύ είσαι φοβερός! Μπράβο, γυναίκα είναι! Να, κοίτα, μια γριά! Για την ακρίβεια, σύντροφε, είναι ολομονόσο. Σύντροφη, δεν θα χάνουμε τώρα τον καιρό μας με λεπτομέρειες. Έξω μας περιμένει το ταξί. Πάμε, σύντροφη, πάμε, πάμε, πάμε. Σύντροφοι, ζήτω τα σπάνια φαινόμενα. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Συγχαρητήρια για την νίκη. Ζήτω, ζήτω, ζήτω. Λαμπρές ιδιοφυΐες μου, λατρευτά μου φαινόμενα. Ελάτε βορεδιά όλοι να σας φιλήσω. Συγχαρητήρια για την νίκη, ζήτω. Τηλεφωνήστε στην Ελένα Πετρόπουνα, θα ανησυχεί. Α, ναι. Βέβαια, αμέσως. Μόνο σας παρακαλώ, σας παρακαλώ προσεκτικά να της το πείτε με τρόπο, Ναι. Εμπρός. Λενάκι, εγώ είμαι. Ήρεμα μόνο, ήρεμα. Πρώτα τα δικά σου, ήρθε ο γιατρός. Της είπε, εμπρός. Όχι, πες μου πρώτα τα δικά σου νέα. Έλα, εντάξει. Δεν σου βγάζω την ψυχή σου. Θέλω πρώτα τα δικά σου τα νέα. Μόνο πάρε ένα ηρεμιστικό. Πήρες, αλήθεια λες. Εντάξει. Λοιπόν, τότε άκου. Θρίαμβος. Μα την αλήθεια, θρίαμβος. Μα όχι, δεν αστειεύομαι. Μα είναι δυνατόν να αστειευθώ με μια τρελή σαν και σένα? Άκου λεπτομέρειες. Από τα 20 τεστ, ο Ιβανόφ μάντεψε τα 16. Καλά. Πολλούς χαιρετισμούς. Λένα, σου στέλνει χαιρετίσματα. Ο Γκλιάγκιν, γενικά σου λέω, ήρωας. Μπράβο, Γκλιάγκιν. Από τα 10 αντικείμενα που βρίσκονταν πίσω από μια σκοτεινή οθόνη, βρήκε, για πες μου πόσα. Όχι, 12. Λενάκι, δεν αστειεύομαι. 12 σου λέω από τα 10. Ναι, ακόμα και τα μανικετόκουπα του βοηθού μπάνισε. Είδα και το χρυσό του δαχτυλίδι. Ακόμα και πόσων καρατιών ήταν διέκρινα. Αυτό είπαν όμως ότι δεν πιάνετε. Γιατί δεν πιάνετε? Ησυχία, σύντροφοι, ησυχία, δεν ακούω. Λενάκι μου, θρίαμβο σου λέω. Ορίστε. Όχι, δυστυχώς. Ο Πρόχαροφ απέτυχε. Ναι, απέτυχε. Γιατί ξέρεις, χθες παρασφίχτηκε. Πλακώθηκε στο ξύλο με κάποιον. Μα γιατί τις τα λέτε, αφού σας παρακάλεσα? Λενάκι, θα σου τα πει ο ίδιος. Μα τι θα πει, κρίμα. Από τους 3 εξεταστέντες οι 2 πέτυχαν. Είναι κανονικό. Φυσικά είναι κανονικό. Λενάκι μου, από τους 3 οι 2 πέρασαν. Τι άλλο θέλεις? Βρε, αυτό υπερβαίνει και το κανονικό.
Είναι ολοφάνερη επιτυχία. Άκου τώρα. Το περιοδικό στο επόμενο τεύχος θα δημοσιεύσει σχετικό υλικό. Μια συνέντευξη με τα φαινόμενα και το άρθρο σου. Έτσι μου υποσχέθηκε ο διευθυντής, τορκίζομαι. Καλά, καλά. Φτάνει από το τηλέφωνο. Στο σπίτι θα σου τα πω. Τώρα ερχόμαστε όλοι. Αγόρασα και σαμπάνια. Ναι, αγάπη μου. Ναι, Λενάκι μου. Εντάξει, εντάξει. Και μην ανησυχείς. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Συγχαρητήρια. Και από εμάς επίσης. Και από αυτούς επίσης. Μα εννοείται πως και εσύ τους συγχαίρεις. Εντάξει. Τέρμα. Ηρέμησε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, σύντροφοι, σας προσκαλώ όλους στο σπίτι μας. Η γιορτή συνεχίζεται. Α, στις 5 η ώρα εγώ πετάω. Ξεχάστε το Ιβανόφ, θα πετάξετε με τη νυχτερινή πτήση. Μα είναι δυνατόν, σύντροφοι Ιβανόφ, να στερήσετε από τη Λένα τη δυνατότητα να καμαρώσει το νέο της φαινόμενο? Θα πετάξετε με το νυχτερινό. Μετά τη δεξίωση θα σας συνοδέψω εγώ προσωπικά ως το αεροπλάνο. Άντε, ας είναι, εντάξει, εντάξει. Τότε πρέπει να ξυριστώ. Όσο να είναι, κυρία θα επισκεφτούμε. Αλλά κι εσείς δεν θα ήταν άσχημο να φρεσκαριστείτε λίγο? Παράγινε το κακό. Γένια, κόκκινα μάτια. Α, καλά λέτε. Μα έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Μου δανείζετε ένα ξηράφι? Ελάτε μέσα. Να τη βεβαίωση. Θα την κουβαλάω παντού μαζί μου. Να, εδώ μέσα. Θα βάλουμε τάξη στην πόλη. Θα τους χορέψουμε όλους στο ταψί. Θα πλησιάζω τον οποιοδήποτε και θα του λέω: επιτρέψτε μου, κύριε, είμαι φαινόμενο. Να η βεβαίωση μου. Ακολουθήστε με. Αντίο, Σεργέη Ανδρέιτς. Τι έπαθες? Πού πας, γιατί? Αναχωρώ. Σε παρακαλώ, μη λες τίποτα. Θα φύγω διακριτικά σαν τους Εγγλέζους. Εσύ δεν μου έμαθες τα αγγλικά. Όχι, μισά, όχι. Μας προσβάλλεις, αφού έχουμε δεξίωση. Ωραία, δεν με παρατάς. Δεν θα σ' αφήσω, ε. Χωρίς εσένα δεν κάθομαι στο τραπέζι. Σύντροφοι! Ήσυχα! Ήσυχα, σε παρακαλώ. Μα αφού σου είπα. Ντρέπομαι να τη δω στα μάτια, δεν το καταλαβαίνεις. Είχε τόσες ελπίδες επάνω. Όλες τις ελπίδες πάνω σε μένα ήταν. Και εγώ δεν πέτυχα. Και δεν πέτυχες εσύ, πέτυχα εγώ. Τώρα εμείς τα φαινόμενα είμαστε σαν τα ναυτάκια. Ο ένας για όλους και όλοι για τον έναν. Τι στεναχωριέσαι? Αφού δεν μπόρεσε να σε βοηθήσει εσένα ο Λάριτσεφ, ήταν μπροστά, βλέπεις, η επιτροπή. Ενώ σε μας μπόρεσε να μας πασάρει τα τεστ από πριν. Σε σένα πώς θα γινόταν αυτό? Το πείραμά σου έγινε μπροστά σε όλους. Πώς? Τι είπες? Τι. Δηλαδή δεν σου είπε τίποτα? Δεν σου το είπε? Τότε και από μένα, Μίσα, δεν άκουσες τίποτα, ε? Τίποτα δεν είπα, έτσι, Μίσα? Σημαίνει πως είναι μυστικό. Και εσύ δεν ξέρεις τίποτα, ε? Μα τι έπαθες, Μίσα? Τι έπαθες? Μην εκνευρίζεσαι, Μίσα. Καλά. Σύντροφε Ιβανόφ, πείτε μου, σας παρακαλώ, είναι αλήθεια? Μάλλον. Γιατί πράγμα ρωτάτε? Είναι αλήθεια πως όλα τα ξέρατε από πριν και ότι σας δώσανε σκονάκι? Δεν κατάλαβα τι σκονάκι. Ηρεμήστε, καημένε, ηρεμήστε. Τι ηρεμήστε? Πάλι ηρεμήστε. Σας το είπα. Δεν θέλω να ηρεμήσω. Πώς μπορέσατε, σύντροφε Ιβανόφ? Πώς μπορέσατε? Οι άνθρωποι σας πίστεψαν. Και εσείς τι κάνατε, σύντροφε Ιβανόφ? Τι κάνατε? Δούλεψα, σύντροφε, δούλεψα. Δουλειά έκανα. Μου είπα να μαντέψω τα τεστ και εγώ τα μάντεψα. Εκπλήρωσα το καθήκον μου στον προκαθορισμένο χρόνο. Τώρα, πώς το έκανα, με τι τρόπο το έκανα, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν αφορά κανέναν. Μα δεν έχετε συνείδηση? Έχω και παραέχω, αγαπητέ μου. Από συνείδηση, άλλο τίποτα. Μου φτάνει και μου περισσεύει. Μόνο που τα πλάνα που μας βάζουν υπερβαίνουν τις δυνάμεις μας. Και ο χρόνος δεν μας φτάνει. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διαλέξουμε. Ή να χαζεύουμε συνειδητά, ή να δουλεύουμε. Α, όχι, όχι. Έτσι δεν κάνετε τίποτα. Δεν συμφωνώ. Αυτό δεν είναι δουλειά, αλλά στραβοκουκούλα μας, σύντροφε Ιβανόφ. Ορίστε, έλα, πάπα μου, να σου δείξω τα γωνιακά σου. Δεν σας κάνω τον έξυπνο. Δεν σας κάνω τον έξυπνο, αλλά υπολόγιζα να διδαχτώ από σας. Τώρα όμως θα σας πω κάτι. Δεν είστε μηχανικός, αλλά απατεώνας της δεκάρας. Όχι και προσβολές, Μιχαήλ, όχι προσβολές. Εσύ, Κλιάγκη, να το πουλώσεις καλύτερα, ε. Άγρυπνε οφθαλμέ. Ονειρεύεσαι να βάλεις τάξη, ε. Μόνο την ξέρω εγώ την τάξη σου. Έτσι και σου δώσουν άδεια, θα δηλητηριάζεις με το βλέμμα σου τους ανθρώπους. Θα τρυπώνεις τα στραβά σου μέσα στις ώρες της χαραμάδες για να δεις τι γίνεται, ε. Για δώσ' μου εδώ, βρε, τη βεβαίωση. Δώσ' μου εδώ τη βεβαίωση, βράτη με! Α, καλά, ρε! Σας με τσελίσεις! Σύντροφοι, τι πάθατε? Σύντροφοι Ιβανόφ, τι συμβαίνει?
πάτε στο διάβολο όλοι σας. Ξεμπλέξτε τα μόνοι σας. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση μαζί σας. Περαστικός είμαι. Ένα πάρει ευχή όπως καμφερθείς τον πελά σου βρίσκεις. Εξηγήστε μου, Πρόχαροφ, τι συνέβη. Δεν έχω να σας εξηγήσω τίποτα. Είναι όλα φως φανάρι, σύντροφε Λάριτσαφ. Σε άλλον θα δώσω εξηγήσεις. Σε άλλον! Σταθείτε, σταθείτε. Μιχαήλ, Μιχαήλ, Μιχάλης. Σε ποιον θέλετε να τηλεφωνήσετε? Στη γυναίκα σας. Τι! Για φύγετε από το τηλέφωνο. Τι ζητάτε από τη γυναίκα μου? Τι ζητάτε λοιπόν? Θα της τα πω όλα, ε! Θα της πω όλη την αλήθεια! Αλήθεια, τρελαθήκατε! Για αφήστε ήσυχη τη Λένα. Στη γυναίκα σας να πείτε την αλήθεια. Τη δική μου, αφήστε την ήσυχη. Για κοιτάξτε ένα τίμιο κύριο. Αφού σας είπα, έχει την καρδιά της. Πώς είναι δυνατόν να μιλήσει τώρα? Μωρέ, καλύτερα τώρα. Τώρα αμέσως. Μετά θα είναι χειρότερα. Όταν θα το μάθει μετά, μπορεί από την τροπή της να πεθάνει. Αυτό δεν είναι δικό σας θέμα. Μπα! Τι νος είναι και δεν δικό μου? Βρε, τι νος γυναίκα είναι τέλος πάντων? Δική σας, προς το παρόν. Τι έκανε, λέει? Έξω από εδώ! Έξω από εδώ, παλιάνθρωπε! Επιτέλους λύθηκε η γλωσσή σας, εσέ! Πριν από λίγο μας μοιράζατε φιλιά! Τώρα παλιάνθρωπος, παλιάνθρωπος! Εντάξει τότε, τότε θα τις δώσουμε τα ρέστα! Θα σας τα δώσω αμέσως τα ρέστα! Ορίστε μια μπουνιά στο δρομοστόμακό σας, Βρε, θα σε ξεκάνω, ρε άτιμε! Θα σε ξεκάνω! Έτσι λοιπόν, έτσι λοιπόν! Μα τι κάνετε, τι πράγματα είναι αυτά! Θα τη σκοτώσει, σύντροφοι αγαπητοί μου! Ποιο είναι αυτό το τουφέκι, Ποιο είναι αυτό το τουφέκι, το παίρνω! Το παίρνω! Ψηλά τα χέρια! Άσε το τηλέφωνο! Άστο, φύγε από εκεί! Γύρνα στον τοίχο! Ψηλά τα χέρια! Παιδιά, τι πάθατε, παιδιά! Μην κάνεις βήμα, Κλιάγκιν! Μίσα, σταμάτα! Είναι τρελός! Μίσα, θα πυροβολήσει! Μην τηλεφωνάς στη γυναίκα του, Μίσα! Ναι. Παιδιά, ελάτε με το καλό να συνεννοηθούμε. Δεν θα τηλεφωνήσουμε στη γυναίκα του. Στο περιοδικό όμως θα τηλεφωνήσουμε και θα του πούμε το και το. Αστειευθήκαν! Κάντε πίσω! Τι αστεία μου, ρευλάκες, είναι αυτά! Θέλετε να πάρετε στο λαιμό σας τους ανθρώπους? Όλη τη νύχτα χτες ήμουν αγωνατιστός μπροστά στο γραμματέα της Επιτροπής, παρακαλώντας τον να μου δώσει τα ανόητα τεστ. Και με λυπήθηκε χάρη στη Λένα, χάρη στην υγεία της. Αν μαθευτεί, θα τον διώξουν από τη δουλειά. Και έχει φαμίλια ο άνθρωπος. Τι είναι αυτά, και η Λένα? Σκεφτείτε τι μπορεί να πάθει. Σκεφτείτε, σύντροφε Πρόχαροφ, Μιχαήλ Μιχάλητς, μη σας οικετεύω. Να, εδώ γονατιστό, σας παρακαλώ. Λυπηθείτε. Όχι. Φτάνουν τα παρακάλια. Με το καλό δεν γίνεται τίποτα. Στο τέλος θα μας καθίσετε στο σβέρπα. Όχι. Μόνο ζητάτε. Έξω από εδώ. Έξω. Ξεκουμπιστείτε. Μπρος. Ξεκουμπιστείτε. Αν σας χρειαστούμε, θα σας καλέσουμε. Τώρα όμως στα τσακίδια. Κι άκουσε εδώ, Πρόχαροφ, μην τολμήσεις και τηλεφωνήσεις. Στο όνομα των Αγίων Πάντων, όρκο παίρνω, θα σε πυροβολήσω. Σ' ό,τι ιερό έχω. Δυστυχώς. Δυστυχώς τίποτα το ιερό δεν έχει, Αλέκ Νικαλάιτς. Σκάσμος! Μα, τι τρόπος είναι αυτός, τι θα πει σκάσμος? Και γιατί δηλαδή πρέπει να σκάσει ο άνθρωπος? Εσάς δεν σας ακούσαμε. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά αυτού νου. Μίλα, Μιχαήλ, μη φοβάσαι τίποτα. Τι να πω, τι να πω, ό,τι είχα να πω το είπα. Και πριν από μένα, σας τα είπε και η Ελένα Πετρόβνα. Σας είπε πως πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι. Και πριν, όταν είχε έρθει στο Κρασνοντάρ, είπε πως ο άνθρωπος είναι ένα ανώτατο «ον». Καταλαβαίνετε, ανώτατο. Μου τα είχε εξηγήσει όλα. Ότι δηλαδή, από εκείνη τη, ο άνθρωπος δηλαδή, είναι το, μέσα στο, από το, ας το διάλο, ποτέ μου δεν θα μάθω να μιλάω, ο μάπας, ας το διάλο. Εντάξει, μισέ, εντάξει, καταλάβαμε, όλα τα καταλάβαμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, Αλέκ Νικαλάιτς, όπως και αν το κάνεις έχει δίκιο, ζητάει την αλήθεια. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να μη συμφωνήσω μαζί του. Να αστειευτώ με το φίλο μου γίνεται, αλλά δεν γίνεται να μη συμφωνήσω. Άλλωστε, βαρέθηκα αυτή την κωμωδία. Έπειτα, δεν είπαμε ότι κάθε απάτη που ματαιώνεται έγκαιρα είναι ήδη μια μεγάλη επιτυχία? Γι' αυτό και εγώ δεν θα σωπάσω. Στη σύζυγό σας δεν θα τηλεφωνήσω βέβαια, θα τηλεφωνήσω όμως στο περιοδικό. Όχι. Πουθενά δεν θα τηλεφωνήσετε. Φύγετε εσείς και θα τα βρούμε μόνοι μας. Άλλωστε, ορκίστηκα στους Άγιους Πάντες να μην σας αφήσω να τηλεφωνήσετε. Το όπλο που κρατώ έχει 2 κάνες και 2 φυσίγγια. Λίγα. Είναι λίγα. Χρειάζεται και τρίτο, αγαπητέ μου, γιατί είμαστε τρεις. Τρία φαινόμενα. Και παρόλο που είμαι ένας τσαρλατάνος, όπως είπατε, είμαι όμως επίσης ένας από αυτούς. Επομένως, δεν βγαίνει τίποτα, Αλέκ Νικαλάιτς. Τα φυσίγκια μπαμ και θα τελειώσουν. Στα χέρια όμως δεν θα τα βγάλετε πέρα μαζί μας. Τηλεφώνα, Μιχαήλ, μη φοβάσαι. Σύντροφοι, σας προειδοποίησα. Μην με αναγκάζετε να. Καταλάβετε με, θα πυροβολήσω. Τώρα.
Ναι. Εμπρός. Συγγνώμη. Την Ελένα Πετρόβνα, παρακαλώ. Ορίστε, σας ακούω. Ήρθε. Εσείς εδώ. Ήρθατε. Κατεβάστε το ακουστικό, Μιχαήλ. Δεν είναι ανάγκη να τηλεφωνήσετε. Τα ξέρω όλα. Και στο περιοδικό ήδη τα ξέρουν όλα. Γιατί σηκώθηκες, Λένα? Φύγε από εδώ. Ούτε να σε βλέπω δεν θέλω. Εντάξει. Εντάξει, να μην με δεις. Αλλά σε παρακαλώ γρήγορα να ξαπλώσεις. Ο γιατρός σου απογόρευσε να σηκωθείς. Πάω. Πάω να φωνάξω ένα ταξί. Λένα, μ' ακούς? Έξω θα σε περιμένει. Εγώ θα φύγω. Το ταξί όμως θα σε περιμένει οπωσδήποτε. Σε οικετεύω. Πήγαινε στο σπίτι με ταξί. Γεια σας. Γεια σας, σύντροφε. Γεια σας. Λοιπόν, καιρός να πηγαίνω. Α, ναι, δεν σας συστήθηκα, Ελένα Πετρόβνα. Λέγομαι Ιβανόφ. Δεν είμαι όμως ο δικός σας Ιβανόφ, όχι. Είμαι άλλος. Εδώ μέσα βρέθηκα τυχαία και έμπλεξα σε αυτή την ιστορία, ναι. Με αυτό το επίθετο που έχω, την παθαίνω πάντα. Και γιατί δεν το αλλάζετε? Θα ζούσατε ήρεμα. Το άλλαξα ήδη, μια φορά μου φτάνει. Ποπό, πέρασε η ώρα. Να πάντω ο διάβολος άργησα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω? Καλά, μια άλλη φορά. Γεια σας, γεια σας. Ποπό, και εγώ τι χαζεύω. Έχω τόσα να κάνω πριν φύγω. Πρέπει να αλλάξω και το φουστάνι. Φοβερή συνήθεια. Απ' την αρχή δεν μ' άρεσε. Όμως τα αγόρασα τελικά. Άντε άλλαξε το τώρα. Δεν πειράζει, θα μου το αλλάξουν. Είναι υποχρεωμένοι. Άλλωστε τώρα έχω και τη βεβαίωση των φαινομένων. Σκίστην. Ορίστε. Σκίστην, σου λέω. Δηλαδή τι σκίστην? Πρέπει να τη δείξω στην Άδεια. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω εναντίον κανενός. Μόνο στην Άδεια. Τι με κοιτάς? Εντάξει. Ας το διάβολο. Ας μην ενισχύσουμε τη γραφειοκρατία. Μόνο που καμιά φορά χρειάζονται βεβαιώσεις για τις γυναίκες. Εντάξει. Και όπως λέει ο Τσέχοφ, όλα στον άνθρωπο πρέπει να είναι ωραία. Όλα. Έτσι κι εγώ σταματάω τις αχλαμάρες. Και είναι νομίζω καιρός να ασχοληθώ με τη μοιοπία μου σοβαρά. Φτάνουν τα αστεία. Ορίστε. Μου έχουν δώσει γυαλιά. Νομίζετε πως τα φοράω? Όχι. Κάνω τον καμπόσο, βλέπετε. Ας τα φορέσω λοιπόν τώρα. Χαίρετε λοιπόν. Μπράβο. Τώρα και τους δύο σας βλέπω ωραία. Καθαρά. Άντε, γεια. Γεια. Να σας συνοδέψω, Ελένα Πετρόβνα. Όχι, ευχαριστώ. Θα φύγω μόνη μου. Έξω με περιμένει ταξί. Έμεινα όμως για να σας πω, Πρόχαροφ, πως με πικράνατε. Πως? Στους άλλους δεν είχα και τόση εμπιστοσύνη. Για σας όμως ήμουν σίγουρη. Πρέπει να σταματήσετε να ξοδεύεστε σε ανοησίες και να ασχοληθείτε πολύ σοβαρά με τον εαυτό σας. Πολύ σοβαρά. Μόλις αναπαυθείτε και ηρεμήσετε, θα έρθω κοντά σας. Πρέπει να δουλέψουμε. Θέλετε να φύγουμε μαζί? Τώρα, αυτή τη στιγμή. Μαζί, τώρα? Αμέσως. Κατευθείαν στο τρένο και φύγαμε. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ έχω άντρα, κόρη. Να την πάρουμε και αυτή μαζί. Οδεία έχουμε και εμείς. Όσο για τον άντρα σας, άντρας είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τι εννοείτε με αυτό? Να είναι δυνατόν αυτός ο ιστερικός, αυτός ο απατεώνας να είναι άντρας σας? Πώς τολμάτε? Γιατί να μην τολμώ? Δάσκαλε που δίδασκες. Μα πώς μπορείτε να ζείτε με έναν, αφού αυτός ο ίδιος το λέει πως είναι βλάκας. Αφού σας πουλήσει ακόμα και τον ήλιο. Απάψτε, παλιάνθρωπε, μην μιλάτε έτσι για τον Αλέκ. Πού τον ξέρετε, με ποιο δικαίωμα τον κρίνετε? Είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος που για μένα, για χάρη μου, τα βρόντιξε όλα κάτω. Απαρνήθηκε για το χατήρι μου ακόμα και τις έρευνές του, για να μην με διώξουν. Γιατί πίστευε πάντα περισσότερο σε μένα παρά στον εαυτό του. Ξεπούλησε, λέτε, τον ήλιο, ε? Αν δεν τον ξεπούλησε, τον χάρισε για το δικό μου το χατήρι. Κατάλαβες, κύριε Βλάκα, με περικεφαλαία. Ποιος από εσάς θα ήταν ικανός για κάτι τέτοιο, ε? Έχει το ωραιότερο χάρισμα του κόσμου. Να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Είστε αυτός ο άνθρωπος, παραλίγο να φτάσει και στο φόνο για μένα. Ευτυχώς τον εμπόδισα. Έτσι τον εμποδίζω πάντα να κάνει κάτι σπουδαίο. Όχι, εγώ δεν. Με συγχωρείτε, δεν ήξερα. Εσείς να με συγχωρήσετε, Μιχαήλ Μιχάλητς. Στην ευχή. Τι έπαθα. Χάλασα εντελώς. Συγγνώμη για άλλη μια φορά. Ξέρετε κάτι, Πρόχαροφ? Ναι. Πρέπει να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας. Να γίνετε πιο καλοσυνάτος, πιο τρυφερός με τους ανθρώπους.
Ξέρετε ποιο είναι το κακό με εσάς? Όχι, δεν. Μεταβάλλετε σε μίσους τις πρωτοφανείς σας ικανότητες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Όλα τα κάνετε από κακία. Φυσικά αυτό δεν είναι και άσχημο. Κάποτε μάλιστα είναι αρκετά αποτελεσματικό. Έτσι όμως καταστρέφετε τον εαυτό σας. Ναι. Η κακία σκοτώνει τον άνθρωπο. Άλιστα. Για δοκιμάστε να μετακινήσετε κάτι με καλοσύνη. Ναι. Αγάπη. Αλήθεια, αγαπάτε κανέναν άνθρωπο? Τη μητέρα σας, την αδερφή σας, τον αδερφό σας ή καμιά κοπέλα? Ναι, πώς, κάποτε αγαπούσα. Και τώρα? Τώρα όχι. Δεν είναι σωστό αυτό. Προσπαθήστε να αγαπήσετε, Μιχαήλ, γιατί διαφορετικά θα καταστραφείτε. Ναι, θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Ναι, Αλέκ, ναι, ναι, έρχομαι καλέ μου, έρχομαι. Δοκιμάστε, Πρόχαροφ. Πρέπει. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Να με κι εγώ. Γιατί πίνετε μόνο σαν να είστε αλκοολικός, με την αλήθεια? Οι άλλοι φύγανε. Περίεργο. Εμπρός, δείξε μου τώρα που είσαι μόνος. Τι? Άσε με, κοπέλα μου. Άσε με, σε παρακαλώ, και κάνε τη δουλειά σου. Για συγκυρίσε τα κρεβάτια. Εκούνα λοιπόν κάτι. Υποσχέθηκες να μου δείξεις. Α, μα και κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ, και στρίβω από εδώ. Σουσουράδα. Ορίστε. Αντί για να σηκώσω τη χερούκλα μου, τρεις μέρες θα βλέπεις τον ουρανό σφοντίλι. Γιατί? Τι σου έκανα? Εσύ δεν μου πες να έρθω? Δεν με κάλεσες. Έλα, καλά, με συγχωρείς. Με συγχωρείς, κοπέλα μου, έλα. Σε παρακαλώ, είμαι ένας παλιάνθρωπος, Δεν ξέρω τι κάνω. Συγχώρεσέ με. Πώς σε λένε. Γιατί? Τι έκανα? Εσύ δεν με φώναξες? Δεν μου υποσχέθηκες? Έλα, καλά. Λιούμπα. Τι Λιούμπα? Λιούμπα με λένε. Α, Λιούμπα. Πολύ ωραία. Πολύ. Έλα, μην κλαις, σε παρακαλώ. Μην κλαις όμως, εντάξει. Έλα, μην κλαις. Έλα, αφού το σου υποσχέθηκα, θα σου δείξω. Έλα. Μην κλαις, σε παρακαλώ, μην κλαις. Να, κοίτα. Βλέπεις αυτό το όπλο? Το βλέπεις? Κοίταξε τώρα, θα το μετακινήσω. Να, κοίτα. Καλέ, κουνιέται μόνο του. Δες την καράφα τώρα, δες την καράφα. Κοίτα. Ω, αλήθεια! Κουνιέται και η καράφα. Φοβερός είσαι, πώς το κάνεις? Δεν ξέρω. Πώς να στο πω, Νάνα, θέλει ώρα να στο εξηγήσω, κατάλαβες? Κοίταξε, όλα αυτά γίνονται με την καλοσύνη, γίνονται, κατάλαβες? Με την καλοσύνη. Να, κοίταξε, δες το όπλο τώρα, δες το όπλο. Να, το είδες, μετακινήθηκε. Την καλοσύνη, μετακινήθηκε από την καλοσύνη. Ναι, καλοσύνη. Μπορείς και να τα κάνεις να χορέψουν? Να, δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει. Πολύ πιθανόν, για να δούμε. Όλα τα κουνάς εσύ. Οι καρέκλες, ο τείχος, τα κρεβάτια. Είδεσαι. Ξέρεις πως γίνονται όλα αυτά? Με την καλοσύνη. Με την καλοσύνη. Στην απόψινή μας εκπομπή ακούσαμε το έργο του Γκριγκόρη Γκόριν «Τα φαινόμενα», σε μετάφραση Κατερίνα Ζορμπαλά. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Μαρίνα Γαζετά, Τάσος Χαλκιάς, Τάσος Παλαντζίδης, Χάρης Καστανιάς, Νίκος Κιαδάς, Τόνια Μάνεση, Θωμάς Κινδύνης. Μουσική επιμέλεια Νίκος Κροντιράς. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Τζένι Γνετιάδη. Σκηνοθεσία Νίκος Περέλης. Παραγωγή Βίκη Μουνδρέα.